Πάμε να πούμε στη ροή του προγράμματος. Και να σου πω για μια εταιρεία, μια επιχείρηση η οποία πραγματικά μας κάνει περήφανος πολλές φορές για την ελληνικότητά της και για την ελληνική βάση της. Και μιλάμε για την εταιρεία Blue Ground. Σε όλο τον κόσμο μας κάνει στην ουσία, ναι. Έτσι, περήφανος. Έτσι. Και μιλάμε για την εταιρεία λοιπόν Blue Ground, για την οποία θα μας μιλήσει ο CFO της, που είναι εδώ δίπλα μας, ο κύριος Απόστολος Φωτεινάκης. Κύριε Φωτεινάκη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, χρόνια πολλά. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αν ήμουν περισσότερο προετοιμασμένος, θα σας είχα φέρει εγώ κόκκινα αυγά. Δεν το σκεφτήκαμε. Δεν το σκέφτηκε μάλλον. Εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ξέρετε, η Blue Ground σήμερα, έτσι πραγματικά μια επιχείρηση μας κάνει υπερήφανο σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να φτάσει στο σήμερα? Ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, καταρχήν. Το 2013. Ξεκίνησε ως ιδέα του ιδρυτή της εταιρείας, του Αλέξανδρου Χατζηλευθερίου, ο οποίος ήταν σύμβουλος επιχειρήσεων σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Και αυτό που συνέβαινε είναι ότι, όπως και πολλοί άλλοι κόσμος, ταξίδευε για πολύμηνα projects στο εξωτερικό και δεν μπορούσε να βρει κατάλληλη λύση για το διαμονή του. Mm-hmm. Έτσι, αυτό το συναντάει πάρα πολύ, το συναντήσω τουλάχιστον και το συναντάει πάρα πολλοί κόσμος. Άνθρωποι που φεύγουν για 1, 2, 3 μήνες και αναγκάζονται στο τέλος και μένουν σε ξενοδοχεία, τα οποία είναι μικροί χώροι, δεν έχουν την εμπειρία ουσιαστικά του σπιτιού ή, την άνεση της πόλης που μπορείς να κυκλοφορήσεις, δεν έχουν κουζίνα, δεν έχουν πολλές ανέσεις και μένουν εκεί με τους μήνες με ένα κόστος μεγάλο. Το κόστος. Οπότε η λύση ποια ήταν, η ιδέα μάλλον ποια ήταν, ήταν ότι για ποιο λόγο να μην δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα, ένα δίκτυο διαμερισμάτων επιπλωμένων για διαμονές τουλάχιστον 30 ημερών και να το προσφέρουμε αυτό μέσω της τεχνολογίας μας στον κόσμο διεθνώς. Είτε αυτό είναι επιχειρήσεις είτε είναι ιδιώτες. Αυτό όλο ξεκινάει στην Ελλάδα? Ξεκίνησε στην Ελλάδα. Το 2014 λοιπόν. Το 2013 ξεκίνησε στην Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε επεκταθεί και σήμερα είμαστε σε 32 αγορές σε 17 χώρες παγκοσμίως. Στην Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη. Εκεί ήθελα ναι. Λίγο να σταθούμε πώς έγινε η είσοδος στην αμερικανική αγορά. Γιατί είναι ένα μεγάλο βήμα, έτσι, ναι. Τεράστιο βήμα. Ναι. Για πάρα πολλές επιχειρήσεις ένα πιαστό όνειρο. Σωστά. Καταρχήν είναι δύο σημαντικά κομμάτια, έτσι. Ένα είναι ότι η αμερικανική αγορά είναι μια μεγάλη αγορά. Οπότε ειδικά στο κομμάτι το δικό μας προσφέρει μια πολύ μεγάλη δυναμική ανάπτυξης. Και το δεύτερο είναι ότι είναι μια αγορά την οποία την κοιτάνε όλοι οι επιχειρηματίες, διότι εκτός από τη μεγάλη δυναμική εσόδων, έχει και δυναμική κεφαλαίου, άντλησης κεφαλαίων. Οπότε αυτό που συνέβη ήταν ότι θέλαμε να προχωρήσουμε την εταιρεία στην άρμια του Ατλαντικού, ώστε να μεγαλώσουμε και τα έσοδά μας, αλλά και τις δυνατότητες να αντλήσουμε κεφάλαια από μεγάλα χρηματοδοτικά funds. Από την Ελλάδα πήγατε κατευθείαν στην Αμερική, ήταν το πρώτο άνοιγμα? Όχι, ήταν Ντουμπάι, Ντουμπάι Κωνσταντινούπολη, δηλαδή πιο κοντά, και μετά Νέα Υόρκη. Πολύ ωραία. Ναι. Και πώς έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής η Blue Ground από αντίστοιχες άλλες πλατφόρμες? Υπήρχαν άλλες πλατφόρμες γενικότερα που να είχαν το ίδιο όραμα? Η ιδέα ήταν πολύ καινοτόμα, έτσι. Υπήρχε πλατφόρμα όπως είναι το Airbnb, η οποία έχει μια σημαντική διαφορά, η οποία είναι ότι δεν διαχειρίζεται το ίδιο το Airbnb τα ακίνητα. Εμείς τα διαχειριζόμαστε και τα βάζουμε στην πλατφόρμα μας. Αντίστοιχες πλατφόρμες δεν υπήρχαν ουσιαστικά. Η Blue Ground είναι πρωτοπόρα εταιρεία σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό πήγατε στην Αμερική. Ναι, διότι υπήρχε μεγάλο κομμάτι της αγοράς εκεί που ήταν έτοιμο για να, για να μπούμε και να το πιάσουμε. Υπήρχαν κάποιες μικρές εταιρείες, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη εταιρεία ή οτιδήποτε τέτοιο που είδαμε εμείς και πήραμε ιδέα για να δούμε πώς γίνεται. Οπότε φτιάξαμε τη δική μας τεχνολογία μέσα σε πάροδο όλων αυτών των ετών. Βελτιώσαμε πάρα πολύ τις λειτουργικές μας δραστηριότητες, αυτό που ονομάζουμε Operational Excellence. Οπότε αυτό μας επέτρεψε να μπορέσουμε όχι μόνο να επεκταθούμε στην Αμερική, αλλά να επεκταθούμε και παγκοσμίως. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή πόσους εργαζόμενους και πού απασχολεί η εταιρεία? Είμαστε στα 1000 άτομα. 1000. Από αυτά τα 400 περίπου είναι στην Ελλάδα. Οπότε η εταιρεία είναι μεν παγκόσμια, αλλά κρατάει την ελληνική της βάση σε τεράστιο βαθμό.
και άτομα της Έλληνες είμαστε μέρος της διοίκησης, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για να, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, ούτως ώστε να εξάγουμε την τεχνολογία στο εξωτερικό. Στην αρχή αντιπαραβάλλατε την Blue Ground με την Airbnb ως ότι εκείνη είναι ένας μεσάζοντας, ενώ εσείς διαχειρίζεστε τα ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά είσαστε ιδιοκτήτες των ακινήτων, τα ενοικιάζετε τα ακίνητα. Πώς λειτουργεί αυτό? Λοιπόν, εμείς τα νοικιάζουμε τα ακίνητα και τα νοικιάζουμε καινούρια ή τα νοικιάζουμε ανακαινισμένα. Έτοιμα δηλαδή. Και είναι, ναι, έτοιμα. Α, είναι δικά σας τα ακίνητα. Τα νοικιάζουμε λοιπόν τον ιδιοκτήτη. Νοικιασμένα, με συγχωρείτε. Ναι, τα νοικιάζουμε τον ιδιοκτήτη, τα επιπλώνουμε, κάνουμε εμείς την διακόσμηση, το interior design όπως λέμε. Γιατί έχει ένα χαρακτήρα, έχουν τα δωμάτια τα οποία βλέπουμε και από τα πλάνα που έχουμε. Έχουν ένα χαρακτήρα, δηλαδή είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Ντουμπάι, είτε είναι στη Νέα Υόρκη. Κάπως αναγνωρίζεις ότι είναι Ντουμπάι, έχει ότι είναι Blue Ground. Έχει καταφέρει να δώσει ένα χαρακτήρα στα... Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και από την άποψη αυτό που λέμε brand recognition, όπου καταλαβαίνεις. Αλλά επίσης έχει και κάποια άλλα κομμάτια από τα οποία είναι άξια αναφοράς. Ένα είναι ότι ο πελάτης ξέρει ότι θα έχει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στο προϊόν που παίρνει και στην υπηρεσία. Αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Οπότε αυτό μας έχει βοηθήσει εμάς πάρα πολύ στο να αυξήσουμε την εταιρεία και τη ζήτηση για αυτό που προσφέρουμε. Και το δεύτερο είναι προφανώς ότι όταν μπορέσεις και έχεις οικονομίες κλίμακας, αυτό σε βοηθάει και στα χρηματοοικονομικά σου μεγέθη. Η ελληνική αγορά θεωρείται ήταν μια μικρή αγορά και ήταν εύκολο στην αρχή να υποδεχθεί ο κόσμος την ιδέα? Όταν η εταιρεία ξεκίνησε στην Ελλάδα, δεν υπήρχε καν το κόνσεπτ που συζητάμε σήμερα. Δεν υπήρχε αγορά. Ήταν λευκός καμβάς για εσάς. Δεν υπήρχε αγορά. Άρα είχε και τις αντίστοιχες δυσκολίες, φανταζόμαστε. Ναι, οι αντίστοιχες δυσκολίες και οι αντίστοιχες προοπτικές. Οπότε, ναι, μεν δεν είναι μια τεράστια αγορά η ελληνική, αλλά είναι μια αγορά η οποία ήταν έτοιμη για να μπει μια εταιρεία σαν την Blue Ground και να την ανοίξει ουσιαστικά. Και πόσα ακίνητα αυτή τη στιγμή έχετε μια εικόνα, πόσα διαθέτετε στον κόσμο? Στον κόσμο αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πάνω από 15.000 ακίνητα. Μιλάμε για πολλά ακίνητα. Ναι, είναι λίγο πάνω από 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα οποία, επειδή αυτό που μου έρχεται έτσι σαν ερώτηση είναι ότι μιλάμε για 15.000 ακίνητα σε ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία θα πρέπει να ενοικιάζονται τουλάχιστον ένα μήνα. Υπάρχουν πληρότητες ή υπάρχουν αρκετός αριθμός που μπορεί ένα μέρος του να μην είναι μισθωμένο αυτή τη στιγμή? Εμείς παγκοσμίως δουλεύουμε με πληρότητες γύρω στο 92%. Σχεδόν πλήρες. Οπότε είμαστε σε αρκετά υψηλά επίπεδα πληρότητας. Αυτό δημιουργείται για πολλούς λόγους. Ένας βασικός λόγος είναι ότι εμείς δεν λειτουργούμε σαν ξενοδοχείο. Σεζόν. Δεν έχετε σεζόν. Και αν έχουμε σεζόν και πάλι δεν έχουμε το ρίσκο του 3 μέρες διαμονή, 4 μέρες διαμονή ενός ξενοδοχείου, που μπορεί για κάποιο λόγο κάποια στιγμή να υπάρχει μια οικονομική αδυναμία κάποιου, μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε λόγος και αυτό είναι εύκολο να το σταματήσει. Εγώ δεν θα φύγω το Σαββατοκύριακο αυτό. Ναι. Θα μείνω σπίτι μου. Ενώ αν χρειάζεσαι να πας από τη μία πόλη του κόσμου στην άλλη για ένα μεγάλο project ή μια αλλαγή δουλειά. Εδώ εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Σε ποιους ανθρώπους απευθύνεστε? Έχουν κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα οι άνθρωποι που εμπιστεύονται την Blue Ground, που επιλέγουν την Blue Ground? Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι εμείς ως πελάτες έχουμε στις μισές περιπτώσεις, δηλαδή περίπου το 50% είναι εταιρείες οι οποίες θέλουν να βρουν διαμονή για τα στελέχη τους ή για τους εργαζόμενούς τους. Εταιρείες κατευθείαν. Κατευθείαν με εταιρείες. Και ως B2B. Μάλιστα. Ακριβώς. Ένα κομμάτι σημαντικό, λοιπόν, περίπου 50% είναι B2B και περίπου 50% είναι αυτό που λέμε B2C, δηλαδή προς ιδιώτες. Αυτό είναι το ένα σημαντικό δεδομένο. Το άλλο είναι ότι ναι, το μεγαλύτερο κομμάτι διαμονής που βλέπουμε, οι λόγοι διαμονής, έχουν να κάνουν με κάποιο επαγγελματικό κύριο. Άρα είναι ανάγκη. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Είναι ανάγκη. Καλύπτεται μια ανάγκη και δεν καλύπτεται κάτι το οποίο είναι ένας τρόπος, όχι διασκέδασης. Διακοπές. Είναι ανάγκη, οπότε είναι κάτι πολύ πιο βασικό. Ακριβώς. Όμως είπατε ότι ακόμα κι αν έχουμε σεζόν. Δηλαδή υπάρχουν. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Και οι λόγοι είναι απλοί. Για παράδειγμα, στην Ανατολική Ακτή στην Αμερική, ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς. Οπότε οι άνθρωποι δεν θέλουν να μετακομίζουν εκεί όταν είναι πάρα πολύ βαρύς ο χειμώνας. Προτιμάνε να φεύγουν και να πηγαίνουν σε πιο ωραία κλίματα. Έτσι. Οπότε υπάρχει μια
Εποχικότητα εκεί. Αντιστοίχως στο Ντουμπάι, το καλοκαίρι που έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν θέλουν να είναι εκεί. Δεν θέλουν να είναι εκεί, οπότε αποφεύγουν. Οπότε υπάρχει μια εποχικότητα και εκεί, απλώς είναι λίγο διαφορετική από τα ξενοδοχεία. Από τον κορονοϊό, γιατί είσαστε 10 χρόνια στο χώρο. Ο κορονοϊός ήταν μια κρίση αμφισβήτητα για σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους κλάδους. Εσάς σας ακούμπησε, άλλαξε κάτι τη διάρκεια του κορονοϊού και τι ίσως έγινε μετά? Ναι. Όλες τις εταιρείες ακούμπησε ο κορονοϊός. Είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλον. Εμάς η πληρότητά μας κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα στο κορονοϊό. Οπότε δεν είχαμε τόσο σημαντικά ζητήματα όσο ο ξενοδοχειακός κλάδος. Να δώσω και κάποια στοιχεία. Ο κλάδος του, αυτό που λέμε hospitality, στο ξενοδοχείο, οι πληρότητες του από 70-30% έπεσαν γύρω στο 20-30%. Ναι, σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις πήγαν ξενοδοχεία άδεια. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Εμείς ήμασταν. Για πάρα πολλούς μήνες. Ακριβώς. Ήμασταν στο 90%+ και ο χειρότερος μας μήνας ήταν ο Απρίλιος του 20 με 88% πληρότητα. Και εκεί πήραν πολλοί λόγοι και πάλι. Είναι λογικό από μία μεριά. Λογικό, από μια μεριά... και όχι τόσο λογικό. Δηλαδή δεν θα το περίμενα τόσο πολύ. Η εργασία δεν σταματάει. Έτσι. Να δώσω δύο παραδείγματα. Θυμάσαι τότε δεν ήταν μόνο εργασία, ήταν ότι όλοι ξαφνικά έπρεπε να γυρίσουμε στις βάσεις μας. Ναι. Καλό αυτό. Όχι ακριβώς όμως, γιατί υπήρχε σε μία περίοδο, αν θυμάστε, που δεν επιτρεπόταν να ταξιδέψεις. Ναι. Mm-hmm. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έμεναν σε διαμερίσματα, είτε Blue Ground είτε οποιοδήποτε διαμέρισμα, και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σωστά. Οπότε έμεναν εκεί. Υπήρχαν άνθρωποι, και αυτό το έχετε δει πολύ στο εξωτερικό, Λονδίνο, Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, που υπάρχει πάρα πολύ αυτό το μοιράζομαι το διαμέρισμά μου με κάποιον. Ναι. Έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν εκεί που λέγανε: εγώ αντί για να μείνω σε ένα διαμέρισμα με τον φίλο μου, φίλη μου, οποιονδήποτε άνθρωπο, θα φύγω, θα πάω σε ένα Blue Ground για να απομονωθούμε, να μην κολλήσουμε ο ένας τον άλλον τότε COVID. Οπότε υπήρχαν αυτό που λέμε πολλά use cases, πολλές περιπτώσεις που δημιούργησαν την ανάγκη να μένει κάποιος σε ένα Blue Ground διαμέρισμα. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω και το σκέφτομαι όλη αυτή την ώρα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια επιλογής ακινήτων? Ναι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να διαθέσω το σπίτι μου, Φερρυππίν ή ο Άγγελος ή όποιος θέλει, εν πάση περιπτώσει. Και ποια είναι αυτά τα κριτήρια επιλογής? Πριν είπατε ανακαινισμένα, άρα θα πρέπει να τα έχω ανακαινήσει. Σωστά. Και είναι το μόνο αυτό. Ένα κριτήριο αυτό. Το άλλο κριτήριο είναι ότι η Blue Ground, οι περιοχές στις οποίες παίρνουμε ακίνητα, είναι οι περιοχές οι οποίες είναι οι πιο καλές, αν θέλετε, περιοχές στις κεντρικές πόλεις του κόσμου. Δηλαδή, στην Αθήνα, για παράδειγμα, έχουμε ακίνητα στα βόρεια προάστια, στο κέντρο και στα νότια προάστια. Όπου εκεί συνήθως έχουμε εντοπίσει ότι προτιμούν να πηγαίνουν στελέχη επιχειρήσεων και άνθρωποι οι οποίοι είναι είπατε πιο πολύ στον πίσνα. Ναι, διαμερίσματα. Όχι μόνο κατοικίες, ας πούμε. Όχι, μόνο διαμερίσματα έχουμε. Οπότε ένα κριτήριο είναι συγκεκριμένες γειτονιές όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση από τους μελλοντικούς μας πελάτες στις περιοχές αυτές, στις πόλεις αυτές. Θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος, μία κρεβατοκάμαρα, γιατί λέμε ότι μιλάμε συνήθως για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους και ταξιδεύουν για τη δουλειά τους, ή μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν μια οικογένεια? Μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν οικογένειες. Α, πολύ ωραία. Ναι. Οπότε αυτό και πάλι εξαρτάται. Σε κάθε πόλη που έχουμε την παρουσία μας, επιλέγουμε ποια είναι τα διαμερίσματα τα οποία θεωρούμε ότι θα έχουν πιο πολύ ζήτηση. Δηλαδή, στην Αθήνα μπορεί να έχουμε ζήτηση και για διαμερίσματα με ένα υπνοδωμάτιο μέχρι και τρία υπνοδωμάτια. Στη Νέα Υόρκη έχουμε στούντιος και ένα υπνοδωμάτιο περισσότερο. Στο Λονδίνο αντιστοίχως. Οπότε εξαρτάται λίγο από την αγορά, αλλά και πάλι πάμε από το στούντιο μέχρι και τα τρία υπνοδωμάτια, ίσως και τέσσερα. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα που συζητιέται πάρα πολύ και έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση, δεν βρίσκεις εύκολα ακίνητα και αν βρεις είναι σε πάρα πολύ ψηλές τιμές. Yeah. Αυτό επηρεάζει με κάποιο τρόπο την Blue Ground? Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι πηγαίνουμε και νοικιάζουμε το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του ανεπίπλωτο. Mm-hmm. Αυτό το κάνουμε στις τιμές αγοράς εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι όταν βλέπουμε ότι οι τιμές αυξάνονται, τότε εμείς προφανώς, όταν είναι να κάνουμε ακίνητο συμβόλαιο, έχουμε την αυξημένη τιμή. Και μετά είναι πάνω σε εμάς να μπορέσουμε να το υπενοικιάσουμε στον πελάτη μας σε μια τιμή η οποία θα μας δημιουργήσει κερδοφορία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για μας κάποιες φορές τα πράγματα δυσκολεύουν, κάποιες φορές διευκολύνονται, αναλόγως σε έναν βαθμό με το πού είναι η αγορά. Απλώς η διαφορά σε εμάς είναι ότι μπορούμε, επειδή τα νοικιάζουμε τα σπίτια και έχουμε τρόπο
να τα διαχειριζόμαστε μέσω της τεχνολογίας μας, ότι μπορούμε και έχουμε κερδοφόρες λειτουργίες. Σωστά. Σωστά. Τώρα, εάν πάμε στα καθαρά επιχειρηματικά της Blueground, έχετε στο ιστορικό σας προχωρήσει σε αρκετές εξαγορές εταιριών που ήδη είχαν διαχειρίζονταν ακίνητα, τις οποίες θα χαρακτηρίζει κανείς επιτυχημένες. Ναι. Εσείς από αυτές ποια θα ξεχωρίζατε? Ναι. Έχουμε κάνει τρεις αυτή τη στιγμή εξαγορές. Η πρώτη μας ήταν στην Βραζιλία, μια εταιρεία η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στο μοντέλο της Blueground, λέγεται Tabas. Η επόμενη μας εξαγορά ήταν μια εταιρεία στην Αμερική που λέγεται Travelers Haven. Και η τρίτη ήταν μια εταιρεία η οποία λέγεται Nestpeak, που έχει και στην Ευρώπη και στην Αμερική footprint. Και οι τρεις, όπως είπατε σωστά, είναι πάρα πολύ επιτυχημένες. Ξεχωρίζω το Nestpeak, διότι μέσω του Nestpeak στήσαμε ουσιαστικά ένα πολύ σημαντικό business για εμάς, το οποίο λέγεται Partner Network, μέσα από το οποίο μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε ακίνητα τρίτων partners, δηλαδή άλλων εταιριών διαχείρισης ακινήτων, στη δική μας την πλατφόρμα και να τα δίνουμε στους πελάτες μας, ακόμα και σε πόλεις όπου δεν έχουμε εμείς παρουσία αυτό τελώς. Οπότε αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ως καινούργιο business vertical. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι και η εξαγορά στη Βραζιλία ήταν πολύ σημαντική για μας, διότι μας άνοιξε την αγορά της Λατινικής Αμερικής. Ακριβώς. Αλλά και η εξαγορά στην Αμερική, στο Travelers Haven, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να εμπλουτίσουμε το προϊόν μας με καινούργιες υπηρεσίες στην Αμερική και διεθνώς. Είπατε ότι όταν ξεκινήσατε, ουσιαστικά ήταν κάτι εντελώς πρωτοπόρο και κάτι που το ξεκινάγατε εσείς σαν Blueground στον κόσμο. Τώρα υπάρχουν αντίστοιχες εταιρείες και η διείσδυση η δική σας σε σχέση με τη δική τους είναι δυσανάλογη? Είναι πολλές πλέον. Και αυτό μας κάνει χαρούμενος, διότι υπήρξαν άνθρωποι που ήρθαν σε εμάς και είπαν, παιδιά, ναι, έχω φτιάξει αυτή την εταιρεία βλέποντας εσάς. Αχα. Το αντέγραψα. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Με ειλικρίνεια, εντάξει. Ναι, τόσο απλά και με ειλικρίνεια. Έχει γίνει. Αυτό εμάς μας χαροποιεί, διότι σημαίνει, εκτός των άλλων, ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο το πιστεύει ο κόσμος και θέλει να το κάνει, έτσι. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχουν οι μεγάλες εταιρείες σε αυτό το κομμάτι. Εμείς είμαστε, η Blueground είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Και αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στην ανάγκη να χτίσεις τεχνολογία για να μπορέσεις να μεγαλώσεις μια εταιρεία τέτοια διεθνώς. Πόσο διαφοροποιείται, επειδή μιλάμε για πολλές χώρες, πόσο διαφοροποιείται η στρατηγική σας από αγορά σε αγορά? Είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία η κάθε αγορά. Ναι, ναι, διότι τα ακίνητα, η διαχείριση ακινήτων και το real estate έχει διαφοροποιήσεις σημαντικές, ανάλογα με το που είσαι. Είναι ένα τοπικό business, όπως μου αρέσει να το λέω πολλές φορές. Οπότε, κάποια κομμάτια της στρατηγικής διαφοροποιούνται και γίνονται αντίστοιχα με τις ανάγκες της κάθε αγοράς. Παράδειγμα, αυτό που, ας πούμε, παράδειγμα αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι τι είδους ακίνητα, τι είδους διαμερίσματα επιλέγουμε, ανάλογα με ποια αγορά είμαστε. Άλλα διαμερίσματα επιλέγεις στην Αθήνα, άλλα στην Κωνσταντινούπολη, άλλα στη Νέα Υόρκη. Με ποιο τρόπο τα διαχειρίζεσαι? Και όλο αυτό θέλει και μία έρευνα και ίσως ένα trial and error. Θέλει μία έρευνα όχι μόνο για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει όταν είσαι στην αγορά, αλλά και στο ποια αγορά θα επιλέξει ακόμα πριν πας. Και ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον αυτή τη στιγμή για την Blueground? Τα σχέδια για το μέλλον. Στόχοι. Οι στόχοι για το μέλλον είναι. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλά. Όσον αφορά αριθμούς, στα επόμενα δύο χρόνια περιμένουμε να φτάσουμε το 1 δισεκατομμύριο σε έσοδα, 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα. Οπότε αυτό είναι σημαντικό σημείο αναφοράς για εμάς. Θα συνεχίσουμε να επεκτηνόμαστε διεθνώς σε καινούριες αγορές μέσω του καινούριου μοντέλου που έχουμε που λέγεται franchise, το οποίο είναι ένα σημαντικό που θέλω να το αναφέρω σήμερα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την παρουσία μας σε χώρες όπως είναι η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη και η Αίγυπτος μέσα από συνεργασίες με τοπικούς partners εκεί, μέσω του structure, μέσω της δομής του franchise, όπου ουσιαστικά εκεί το τοπικός partner, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, δηλαδή στην Ιαπωνία, το κάναμε με τη Mitsubishi, ας πούμε. Όπου εκείνοι αναλαμβάνουν να στήσουν το business και εμείς παρέχουμε την τεχνολογία μας, το brand και το operational, ας πούμε, expertise για να στηθεί και να μεγαλώσει αυτή η εταιρεία τοπικά εκεί σε αυτή τη χώρα. Οπότε αυτό θα το κάνουμε
σε περίπου 10 χώρες το επόμενο χρόνο από εδώ. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Φωτεινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και περιμένουμε πραγματικά να δούμε τα επόμενα βήματα, να τα δούμε να πραγματοποιούνται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε.